Πριν απ' όλα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεύτερο, Διερμηνέα, αν μιλάτε προφορικά, γρήγορα να μου το σχολιάσεις. Τρίτον, ελπίζω να σας δω το συντομότερο δυνατό στην ωραία σας χώρα και δεν θα μιλήσω την γλώσσα του καπιταλισμού. Γιατί για να τη μιλήσω χρειάζομαι 12 μπύρες και δεύτερον γιατί πρέπει να διεκδικήσουμε τις μεσογειακές μας γλώσσες που είναι πιο παλιές και πολύ καλύτερες από την γλώσσα του καπιταλισμού που είναι τα αμερικάνικα αγγλικά ή τα βρετανικά αγγλικά. Από το 12 στο 0 θα πάω λοιπόν. Το 1950 στην Καταλωνία ήδη υπήρχε η κοινωνική τελέγη οικονομία. Καλό. Οι εργαζόμενοι της κλωστεφαντουργίας οργανώθηκαν για να αυτοδιαχειριστούν τα εργοστάσια. Δεύτερον, συγγνώμη, ανάποδα, 11. Το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική στιγμή της καλό στην Βαρκελόνη και στην Καταλωνία ήταν τα χρόνια πριν από τον εμφύλιο πόλεμο ενάντια στο φασισμό. Από το 1931 μέχρι το 1939, μέχρι την ήττα της δημοκρατίας, της αναρχίας και της αυτοδιαχείρισης από τον φασισμό που στηρίχθηκε από τις δυνάμεις, γιατί δεν επενέβησαν. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η συλλογικοποίηση, η κολεκτιβοποίηση έγινε μέσα από το συνεταιρισμό. Είχε εργοστάσια συνεταιριστικά όλων των ειδών. Εμπειρίες που σύντομα, στις οποίες σύντομα θα πρέπει να επιστρέψουμε. 10. Μέχρι ακόμα και υπό την δικτατορία, η καλό και το συνεταιριστικό κίνημα επιβίωσαν. Και ειδικά στην Ήπεθρο, στον κόσμο της μεσογειακής αγροτικής παραγωγής, όπου παράγονταν κρασί, δημητριακά και λάδι. Η βάση της μεσογειακής μας δίαιτας, σύντροφοι και συντρόφισσες. 9. Αφού επέστρεψε η δημοκρατική, τυπική, φιλελεύθερη δημοκρατία, ξαναξεκίνησε ο παραδοσιακός συνεργατισμός στη δεκαετία του 80 για να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις της κλωστοεφαντουργίας, όπου κάποιες επιχειρήσεις κολεκτιβοποιήθηκαν. Υπάρχει μια νομική μορφή που είναι οι εργατικές εταιρείες, όπου οι ίδιοι εργαζόμενοι αποκτούσαν την ιδιοκτησία της εταιρείας. 8. Η καλό αρθρώνεται με διαφορετικό τρόπο ακριβώς στην αλλαγή της χιλιετίας. Όταν στη δεκαετία του 2000 χαιρετισμό να στους σύντροφους που ήταν στην Γένοβα, όπου δολοφονήθηκε ο Κάρλος Τζουλιάνι από τον καπιταλισμό και το κράτος του Μπερλουσκόνη. Με την αλλαγή της χιλιετίας απέκτησε μια χειραφετητική προοπτική και με το κοινωνικό φόρουμ του Πόρτο Αλέγρε. Αυτοί που πήγαν εκεί από την Ισπανία αποφασίζουν να αναπτύξουν την καλό με μετασχηματιστική ευρωπαϊκή. Από αυτούς τους πόρους αυτής της εποχής οργανώθηκε ο κοινωνικό φόρουμ των μετασχηματιστικών οικονομιών στη Βαρκελόνη. Δεν είναι μόνο η οικονομία η αλληλέγγυα. Βλέπετε πίσω μου ένα πόστερ που λέει «Ο οικοφεμινισμός είναι η απάντηση». Σε τι? Στην κρίση, στον αγώνα ανάμεσα στο κεφάλαιο και τη ζωή. Στις ανθρώπινες ζωές και στον πλανήτη. Το ξέρετε, σύντροφοι και συντρόφισσες, ότι ο πλανήτης μας καταραίει. Αυτό που μας καταραίει είναι ο οργανωμένος καπιταλισμός. Γι' αυτό ο οικοφεμινισμός είναι η απάντηση. Και η
πιο σωστή οικονομική οργάνωση, πιο κοντινή στον οικονομισμό, είναι η οικονομία φροντιστική και η οικονομία καλό. Voy bastante. ¿Vas bien, traductor? Vale. Lo voy a intentar. Voy bajando 5 a las políticas públicas. Από το 5, λοιπόν, πάμε στις δημόσιες πολιτικές. Υπάρχει ένα ισπανικός νόμος για την καλό, για την κοινωνική οικονομία μάλλον, η οποία την έχουμε υπερβεί εκ των πραγμάτων λόγω των καιρών και στην Καταλωνία αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε συζήτηση να έχουμε δικό μας νόμο καλό, να έχει μια προοπτική πιο μετασχηματιστική από αυτόν της Ισπανίας και σίγουρα περισσότερο από αυτό το σχέδιο που μας περιέγραψε ο Λουίτζι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να δημιουργήσει μια κοινωνική οικονομία μετασχηματιστική που να ανταγωνίζεται τον καπιταλισμό και να θέλει να τον υπερβεί και να οργανώνει την οικονομία με άλλο τρόπο. Έτσι λοιπόν, στη δημόσια πολιτική στην Καταλωνία, στη Βαρκελόνη συγκεκριμένα και στην Ισπανία σε κάποιο βαθμό, υπάρχει ένα πριν και ένα μετά για το 2015. Το 2015 φτάνουν στις τοπικές αυτοδιοικήσεις οι υποψηφιότητες μετασχηματιστικές της αριστεράς. Αυτή λοιπόν που κέρδισε την δημαρχία ήταν αυτή της Σάντα Κολάου, της δημάρχου μας. Χάρη σε αυτήν ξεκινάμε να αναπτύξουμε δημόσιες πολιτικές για να προωθήσουμε την καλό, ξεκινώντας από την ιδέα ότι η καλό την κάνουν τα άτομα, οι οργανώσεις, οι επιχειρήσεις και ότι η δημόσια διοίκηση αυτό πρέπει να κάνει είναι να συνεισφέρει, να προωθήσει, να ευαισθητοποιήσει, να κινητοποιήσει τους πόρους, τους πόρους του χώρου, τους πόρους εκπαιδευτικούς και της συμβουλευτικής. Γι' αυτό σας έχω στείλει links την παρουσίαση του δεύτερου σχεδίου προώθησης της καλός στη Βαρκελόνη. Και πριν μου πείτε ότι πρέπει να σταματήσω, θα σας πω ένα πράγμα. Έχω 5 λεπτά. Οι δημόσιες πολιτικές πραγματικά αναπτύσσονται στη Βαρκελόνη συγκεκριμένα και στην Καταλωνία μετά το 2016 και στο επίπεδο του κράτους του Ισπανικού δεν αναπτύσσονται με τρόπο που ήταν συμβαθύνει από το 2020. Από τότε που δημιουργήθηκε αυτή η συγκέντρηση, η κυβέρνηση συνασπισμού ανάμεσα στο Ποδέμος και το Σοσιαλισμό. Βάζει λοιπόν αυτή η κυβέρνηση στο όνομα του Υπουργείου της Εργασίας, το όνομα της Καλό. Το κάνει Υπουργείο Εργασίας και Καλό. Μέχρι το 2020 δεν υπήρχε εμβάθυνση στις πολιτικές, από τότε βέβαια έχει. Βέβαια από τότε ήρθε η πανδημία. Από το 2015, λοιπόν, υπάρχει δημόσια πολιτική καλό στην Καταλωνία, στην Ισπανία. Όπως σας είπα, η καταλανική κυβέρνηση αναπτύσσει μια πολύ σημαντική δημόσια πολιτική. Είναι μέλος του ΡΕΒΕΣ, η κυβέρνηση Καταλωνίας. Και τότε, να δούμε, να μην χάσω το μήμα, τώρα θα το βρω. Γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή η Βαρκελόνη έχει εφαρμόσει 2 σχέδια προώθησης για την πρόθεση της καλό. Η βασική ιδέα είναι ότι στη Βαρκελόνη τα άτομα, οι οργανώσεις και οι επιχειρήσεις να μπορούν να ζήσουν με την οικονομία κοινωνική και αλληλέγγυα, να μπορούν να έχουν υπηρεσίες τηλεφωνίας από την καλό, να έχουν ενέργεια από την καλό, να μπορούν να ντυθούν και να μπορούν να φάνε, να μπορούν να μετακινηθούν, να μπορούν να ζουν σε σπίτια, να μπορούμε να ζήσουμε με την καλό, με την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, για να μειώσουμε
σταδιακά, με μια δίκαιη μετάβαση, να απαλλαγούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα και πιο δίκαια από τον καπιταλισμό. Και επίσης να ζήσουμε από την καλό, δηλαδή να κάνουμε την καλό να είναι ο τρόπος ζωής μας, ο τρόπος να οργανώνουμε την οικονομική μας ζωή, να ζούμε με την καλό για την πλειοψηφία των πολιτών και να ζήσουμε από την καλό σιγά σιγά. Τελειώνω σιγά σιγά, έχω 2 λεπτά. Πάρα πολύ σημαντικό. Το ίδιο σημαντικό με το σχέδιο προώθησης είναι η Βαρκελόνη έχει ένα σύμφωνο σε επίπεδο πόλης, δηλαδή με όλα τα πολιτικά κόμματα που έχουν αντιπροσώπευση στο Δήμο και με όλες τις ποικίλους οργανισμούς που εκπροσωπούν την κοινωνική και αλληλεγγύη οικονομία, όλες τις οικογένειες, της φιλανθρωπίας, του κοινωνικού τομέα, των αμοιβαίων ταμείων. Αυτό το όραμα, με όραμα αντικαπιταλιστικό για την καλό, έχουν κάνει μια συμφωνία με ορίζοντα το 2030, που θα έχει μετασχηματιστεί σε σύμφωνα σε επίπεδο πόλης, που αντικατοπτρίζεται στις αποφάσεις που παίρνει ο Δήμος της Βαρκελόνης και υπερβαίνει τις θητείες των δημαρχιακών σχημάτων και δημιουργεί ένα χώρο άρθρωσης και, και συνεννόησης για να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα που βάζει η πανδημία. Άλλαξε λοιπόν τον τίτλο του. Ο τίτλος είναι «Ανάκαμψη και ενίσχυση της οικονομίας για τη ζωή στην πόλη». Συμφωνεί. Είναι πολύ σημαντική η δημοσία πολιτική, αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι αυτό το σύμφωνο το οποίο υπερβαίνει τις θητείες και υπερβαίνει τις εκλογικές αναμετρήσεις και βάζει έναν ελάχιστο κοινό, τα ελάχιστα κοινά για να μπορούμε να έχουμε ένα προσανατολισμό σταδιακό προς την καλό. Είναι, οι αρχές είναι δηλαδή ότι είναι πιο σημαντικό από το κέρδος είναι να μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις στις ανάγκες των ανθρώπων και των κοινοτήτων και των συλλογικοτήτων. Είναι ο μόνος τρόπος έτσι ώστε ο καπιταλισμός να μην κερδίσει και να μην καταστρέψει τον πλανήτη μας. Σας στέλνω μια μεγάλη αδερφική αγκαλιά από μέσα από την αλληλεγγύη. Δεν μπορούσα να το κάνω μέσα από την αδερφοσύνη. Μπορώ να απαντήσω τις ερωτήσεις σας. Στην παρουσίαση είναι το mail μου. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας φιλοξενήσω αν έρθετε στην Καταλωνία και θα ήθελα πολύ σύντομα να βρεθώ μαζί σας στη χώρα σας που είναι το λίκνο όλων των μεγάλων ερωτήσεων που ακόμα προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλο τον πλανήτη. Χαιρετώ και θα κερδίσουμε. Θα κερδίσουμε. Ζήτω η χαρά της ζωής. Ζήτω η χαρά της ζωής όπως μας έχουν διδάξει οι Λατινοαμερικάνες φεμινίστρες.